Στο τέλο τη, θα είναι η μικροχρόνια προσπάθεια τη ίδρυση Μονάδο Ανοιχτή Φροντίδα Ηλικιωμένων, κάτι που αποτελούσε όνειρο τη Ιερά Μητρόπολη Ξάνθη που πλέον παίρνει σάρκα και ωστά. Το σημαντικό είναι ότι η μονάδα δεν έχει ιδρυματικό χαρακτήρα, εστιάζοντα πέρα από τη φροντίδα και στην κοινωνικότητα, κάτι που ίσω είναι σημαντικότερο για του ανθρώπου τη τρίτη ηλικία. Θα έχει σε πρώτη φάση 50 κλίνε. Λέγεται μονάδα ανοιχτή φροντίδος ηλικιωμένων γιατί το ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει πια τις κλειστές μονάδες που έχουν ένα ιδρυματικό χαρακτήρα, αλλά θέλει να παίρνει κανείς το πρωί τους μοναχικούς ανθρώπους, τους γέροντες, να τους φιλοξενεί όλη την ημέρα να τους παρέχει το μεσημεριανό φαγητό, το απογευματινό τους να έχουν τη δυνατότητα εκεί επικοινωνίας και ψυχαγωγίας μεταξύ τους να υπάρχουν κάποιοι γιατροί που θα παρακολουθούν τα προβλήματα της υγείας τους κάποιοι φυσιοθεραπευτές που θα τους βοηθούν ούτως ώστε να κάνουν κάποιες κινήσεις για την ευκαμψία του σώματος και το απόγευμα, το βραδάκι να τους επιστρέφει κανείς στο σπίτι του. Βέβαια όταν κάποιος δεν θα έχει που να πάει γι' αυτό θα λάβουμε μια ιδιαίτερη Ε, Πήρε αυτή τη μορφή γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να ενταχθεί στο έσπα σε αυτή τη φάση είναι δύο μονάδες των 25 κλινών και υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν άλλες δύο. Εν καιρό αυτό θα μας το δείξει η πορεία, τα οικονομικά μας αλλά και οι ανάγκες που θα, που θα προκύψουν. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα. 3,5 χιλιάδων τετραγωνικών που σχεδιάστηκε με τις τελευταίες προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα είναι θα έλεγα ένα κόσμημα για την τοπική εκκλησία και για την τοπική κοινωνία και θα είναι και ένας χώρος ο οποίος θα ξεκουράζει τους ανθρώπους. Βέβαια, επειδή μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι έχουμε και ένα γυροκομείο. Ε, το γυροκομείο υπάρχει, θα υπάρχει, το στηρίζουμε, έτσι. Ε, γιατί και η δική του προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έτσι στα δεσμά του βίου θέλουν λίγη ζεστασιά και λίγη στοργή. Να σημειώσουμε πως ήδη έχει αναδειχθεί η εταιρεία που θα αναλάβει την ανάγερση, η οποία μάλιστα είναι από την Ξάνθη, ενώ ο θεμέλιος λίθος μπαίνει το Σάββατο 6 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Το οικόπεδο το οποίο είναι η διοκτησία της Ιεράς Μητρόπολης βρίσκεται στο δρόμο Ξάνθη Σταυρούπολης, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Στράκη